Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Μαντά, Γενικό Ιατρό και Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο ΕΣΥ. Ο κύριος Μαντάς κατεβαίνει ως υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές στην Ανατολική Αττική με την Συμμαχία Ανατροπής. Θα θέλατε, κύριε Μαντά, να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για τον στόχο σας, αλλά και του κινήματος της Συμμαχίας Ανατροπής. Η Συμμαχία Ανατροπής δεν φτιάχτηκε τώρα προεκλογικά. Έχει μια ζωή περίπου 2-2,5 χρόνια και συμμετέχουν κόμματα, πολιτικές οργανώσεις και απλά κινήματα, αλλά και ανένταχτες προσωπικότητες, οι οποίες συμφωνούν σε τρία πράγματα. Στο πρώτο, ότι υπάρχει μείζον θέμα δημοκρατίας, ότι δηλαδή τα τελευταία χρόνια και σε πλανητικό επίπεδο, αλλά κυρίως στη χώρα μας, έχουμε μία πλήρη αναστροφή της πολιτικής πυραμίδας, δηλαδή οι πολιτικοί διατάσσονται και οι πολιτικές υπαγορεύονται με ουσιαστική κατάργηση του συντάγματος και των όσων προβλέπουν. Ο δεύτερος στόχος είναι τα ζητήματα της οικονομίας, όπου θεωρούμε ότι η χώρα είναι σε ένα δρόμο φτωχοποίησης όλα αυτά τα 12 χρόνια των μνημονίων, δρόμος ο οποίος κάθε άλλο παρά σταματάει να υπάρχει, αντίθετα γίνεται λεωφόρος ενός καθοδικού σπιράλ με όλο και μεγαλύτερη αφέμαξη εισοδημάτων αλλά και περιουσιακών στοιχείων από τον ελληνικό λαό. Χρειάζεται δηλαδή μια πλήρης αναστροφή της οικονομικής πολιτικής και χρειάζεται να στηριχθούν ταξικά στρώματα και κοινωνικές δυνάμεις που υποφέρουν σήμερα, όχι με επιδόματα και με κουπόνια, αλλά με μια πραγματική πολιτική αυξήσεων. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας. Θεωρούμε ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε ένα πολύ ολισθηρό δρόμο υποχωρήσεων και στο θέμα των συνόρων μας στη Βόρεια Ελλάδα, όπου με τη συμφωνία των Πρεσπών προσπαθεί και αυτή να συμβάλλει σε μια πορεία ρευστοποίησης των συνόρων και ανάφλεξης της Βαλκανικής σε βάρος της σταθερότητας και της Ελλάδας, αλλά και με τις πρέσπες του Αιγαίου που ετοιμάζονται τώρα σε διακομματική συμφωνία, όπου θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα, όπως είναι τα χωρικά ύδατα, παραδίδονται σιωπηρά, έτσι ώστε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μια Ελλάδα καλατομημένη σε όλο το τόξο Κύπρο σε Αιγαίο-Θράκη. Στη Συμμαχία Ανατροπής συμμετέχει το ΕΠΑΜ, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, με τον πρόεδρό του, τον Δημήτρη τον Καζάκη, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Συμμαχίας Ανατροπής. Συμμετέχει το ΔΙΚΙ, το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, γνωστό από παλιά, το Κίνημα Δικαιοσύνης του γνωστού εισαγγελέα που παραιτήθηκε αντιδρώντας στην διαφθορά και την υποκρισία του δικαστικού συστήματος, του κ. Σακά. Συμμετέχουν πολιτικές οργανώσεις νεότερων, να το πούμε έτσι, κάπως τηλεγραφικά γενιών, όπως η Ασπίδα Ανατροπής, όπως το Μαζί για την Ελλάδα από νέους επιστήμονες και δημοσιογράφους, και συμμετέχουν και άλλοι από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, για παράδειγμα ο κύριος Χρήστου με το Εμπρός, από το χώρο των δαλειοληπτών η Κέλδα και άλλες ενώσεις δανειοληπτών που σηκώνουν το κύριο βάρος της υπεράσπισης των σπιτιών του κόσμου απέναντι στους απαράδεκτους πληστεριασμούς που έχουν φτάσει σε 700-800 χιλιάδες, βαδίζουμε τώρα. Όλες αυτές οι δυνάμεις παίρνουμε αυτά που μας ενώνουν και είναι πολλά, είναι τα περισσότερα, τοποθετούμαστε πάνω σε αυτά και καλούμε και άλλο κόσμο, είτε οργανωμένο πολιτικά είτε ανέδεχτες προσωπικότητες, ώστε να φτιαχτεί σιγά σιγά ένα αντίπαλο δέος απέναντι στο καθεστώς του κομματικού συστήματος, το οποίο πια έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ζωής του και είναι σε σύψη, έτσι τουλάχιστον όπως φαίνεται και από τα τελευταία γεγονότα, από τη χλιαρή προεκλογική περίοδο, τα debate που δεν ενδιαφέρουν κανένα, πιο πίσω αν θέλετε να πάμε στα Τέμπη και την τραγωδία των Τεπών και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Βεβαίως. Εγώ είμαι υποψήφιος που στην Ανατολική. Στην Ανατολική Αττική. Εδώ κοντά δηλαδή στο καταστάσεις σας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, μια που αναφερθήκατε στην τραγωδία των Τεμπών, ποια είναι η θέση της Συμμαχίας Ανατροπής
για το, σε ό,τι συνέβη γύρω από την τραγωδία και σε αυτά που ακολούθησαν. Το πρώτο και κύριο θέμα είναι η ιδιωτικοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η οποία όπου έχει γίνει, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ, όπου προϋπήρχε πολλά χρόνια και στη συνέχεια στην Αγγλία, θα θυμάται ο κόσμος τα σημαντικά συμβάματα και ατυχήματα μεγάλα που είχαν γίνει, επειδή υπησέρχεται εκεί το ζήτημα του κέρδους, μειωνόντουσαν τα συστήματα και τα στάνταρς ασφαλείας. Αυτό είναι το πρώτο, και ας μην μας λένε ότι ξέρετε οι τροχιές ήταν του κράτους και η διαχείριση είναι της τρένωσε και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα συμπλέκονται και είναι ιδέα. Το δεύτερο ζήτημα, γι' αυτό και οι καθυστερήσεις στην αυτοματοποίηση των μηχανισμών ελέγχου της ροής των σιδηροδρόμων. Έμπαιναν στη μέση δοσοληψίες, παζάρια και συναλλαγές της ιδιωτικής εταιρείας με άλλες εταιρείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες νέμονται, αν θέλετε, και το ψητό που υπάρχει στην Ελλάδα, ανάμεσα στο οποίο είναι και η ελληνική σιδηρόδρομη. Το δεύτερο είναι... Πώς η δική σας πρόταση ποια είναι? Θα σας πω. Το δεύτερο σημαντικό είναι το λεγόμενο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη και το κράτος της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι μια πολύ καλή κουβέντα, ηχεί καλά στα αυτιά. Στην ουσία είναι ένα πέτασμα καπνού και ένα άλοθη για να αλλάξουν όλα, ακόμα και σε αυτόν τον συμφοριασμένο κουτσό και παλαιολιθικό δημόσιο τομέα. Ο άνθρωπος ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί σε μια νευραλγική θέση και σε ένα σημαντικό πόστο στη θέση του σταθμάρχη στον πιο κομβικό σταθμό της χώρας, προήλθε από μια χαμηλή βαθμίδα του ΟΣΕ και με αλεξίπτωτο βρέθηκε εκεί μέσω της αξιολόγησης. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το άκρον άουτον του κομματικού κράτους. Η αξιολόγηση, δηλαδή, και έχουμε και άλλα παραδείγματα να πούμε, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή, η αξιολόγηση είναι η κατάληψη, η πλήρης κατάληψη του κράτους από τα κόμματα τα οποία ευρισκόμενα σε κρίση και μην μπορώντας πλέον να κρατήσουν οπαδούς, είναι υποχρεωμένα να δίνουν. Δεν έχουν όμως λόγω των περικοπών δυνατότητα να δίνουν λόγω της λιτότητας και κανιβαλίζουν το κράτος. Παίρνουν δηλαδή έναν κλειδούχο, τον κάνουν σταθμάρχη, τον πηγαίνουν και δίπλα στο σπίτι του, στον καλύτερο σταθμό. Αυτά είναι τα δύο. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχάς για να αναπτυχθούν σιδηρόδρομοι πρέπει να είναι δημόσιοι, βέβαια με κριτήρια λειτουργίας και όχι πάλι με κριτήρια κομματικού κράτους όπως γινόταν κάποιες δεκαετίες πριν. Σε μικρότερο βαθμό, αλλά γινόταν. Και δεύτερον, για να υπάρξει η ανάπτυξή τους, γιατί βλέπουμε ότι η τρένωσε χρειαζόταν να τις επιδοτεί κανείς την πιο μαζική γραμμή μεταφοράς, την Αθήνα Θεσσαλονίκη με το Intercity. Mm. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία κουτσένει στην βασική της γραμμή και θέλει μια επιχορήγηση για να τη βγάλει, σημαίνει ότι δεν μπορεί να φέρει ανάπτυξη, ενώ η Ελλάδα έχει ανάγκη τους σιδηροδρόμους και θα έπρεπε να είναι ένας τομέας όπου αναπτύσσονται και όπου επιφέρουν κέρδη, και αυτό μπορεί να γίνει όπως έγινε με τα πολεμικά, με τη ΔΕΗ που κατέκτησε μία από τις μεγαλύτερες θέσεις στην παγκόσμια βιομηχανία ενέργειας, με τις τηλεπικοινωνίες, τον ΟΤΕ, και μάλιστα με παλαιολιθικά, παλαιοτολογικά συστήματα διαχείρισης, με απόστρατους στρατηγούς που έβαζε ο συναγερμός του Παπάγου ή Ιερέτων, αλλά ακόμα και έτσι, με αναχρονιστικά συστήματα διοίκησης. Είχαμε μία ΔΕΗ η οποία ήταν στις 10% μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, είχαμε ένα ΟΤΕ αντίστοιχο, είχαμε μία Ολυμπιακή, την οποία τη ρίξανε μετά έξω με τα δάνεια που τις δώσανε για να μπορέσουν να την ξεπουλήσουν, Πρώτα δηλαδή προηγήθηκε η θεωρία ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει δική της αερομεταφορική γραμμή και μετά πήρε τον δρόμο που πήρε. Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε στο δημόσιο τομέα πρέπει να πάνε αυτά, με απόλυτο όμως κοινωνικό έλεγχο και με τσάκισμα του κομματικού κράτους. Εμείς δεν έχουμε σχέση με τα κόμματα παλαιού τύπου και με τους επαγγελματίες πολιτικούς και την επαγγελματοποιημένη πολιτική. Και γι' αυτό το λόγο κρατάμε το επάγγελμά μας. Εγώ ήμουν μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το ξεπέταγμα από το 3% που φαινόταν αιωνίως κολλημένος εκεί, στο 6, στο 12 κτλ. Συνέχεια διαφωνήσαμε γιατί είδαμε που βγαίνει την κατάσταση ο Αλέξης Τσίπρας, το είδαμε έγκαιρα, αλλά και εγώ και η σύντροφή μου που είμαστε τώρα στη Συμμαχία Ανατροπής
δεν τολμήσαμε να επαγγελματοποιηθούμε, να πάμε δηλαδή κάπου διοικητές οργανισμού, να πάμε σε μια θέση με αντιμισθίες, να πάμε μετακλητή με υψηλούς. Και με αυτή την πολιτική, την πολιτική κόντρα στην πολιτική των πολιτικών και με πλήρη κάθαρση, εδώ χρειάζεται κάθαρση, στη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει τις δυνατότητες και όταν θέλει το κάνει, αλλά δυστυχώς είναι εγκλωβισμένη και υπηρετεί το σύστημα, θα υπάρξει η διοίκηση αυτών των οργανισμών, όπως και σε άλλα, στην εξόρυξη των πετρελαίων. Δεν μπορεί να τα δώσει αυτά. Αυτοί που λένε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, ας πάνε να δούμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο με τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που παίρνουν φιλέτα και πλεονεκτηματικές πούσπορους εθνικών κρατών. Αυτοί συνήθως εκποιούν. Ωραία, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όσον αφορά, μου είπατε για τα Τέμπη, δεν μου είπατε το τι σκοπεύετε να κάνετε σε περίπτωση που μπείτε στη Βουλή ως συνδυασμός. Να σας πω τι θα προτείνετε. Η πρώτη μεγάλη πολιτική απάτη και νομική απάτη, δεν είμαι νομικός, αλλά αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα συζητάει και να τα κατανοεί όλη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι οι λεγόμενες εξεταστικές επιτροπές. Τι είναι οι εξεταστικές επιτροπές? Πηγαίνει εκεί κάποιος σαν μάρτυρας, ενώ συμμετέχει στην όλη ζημιά που έχει γίνει, αλλά εκεί πηγαίνει ως μάρτυρας, γιατί είναι τα πολιτικά πρόσωπα από κάθε εξοχήν. Και όντας, έχοντας τη θέση του μάρτυρα, δεν πιέζεται να ομολογήσει τίποτα. Λέει ό,τι θέλει, δεν τον ελέγχει κανένας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η απάτη και να πάνε στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας, τον κατώτερο υπάλληλο, τους επόμενους αρμούς δηλαδή, όταν τους ασκήσει δίωξη, γιατί πρέπει να ασκηθούν δίωξη, θα τους εξαναγκάσει να πούν την αλήθεια προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους ή να ελαφρύνουν κατά τη θέση τους. Και εκεί να βγει η αποκάλυψη. Γιατί δηλαδή δεν αγοραζόταν το σύστημα ή εν πάση περιπτώσει γιατί δεν έμπαινε κάποια από τα παλαιότερα συστήματα τα οποία στην κουτσή και ανάπηρη Ελλάδα που τη λένε λειτουργούσαν και είχαμε να έχουμε με τοπική σύγκρουση τρένων από το 1976, αν θυμάμαι καλά, που τότε μάλιστα ήταν μία η γραμμή. Ναι. Θέλει όμως μία δικαιοσύνη και έναν Άριο Παγό ο οποίος να μην διορίζεται σαν προέκταση του κόμματος, αλλά να τους αφήσεις τους ανώτερους δικαστικούς μόνους τους. Να είναι ανεξάρτητοι. Την ηγεσία. Τελείως ανεξάρτητοι. Εμείς έχουμε δει, γιατί δύο κόμμασταν από τον Άριο Πάγο, ειδικά το Δίκη πολλές φορές, μετά την αλλαγή στην ηγεσία και την αποχώρηση του Δημήτρη Τσοβόλα, του ιδρυτή του και τη συνέχεια από εμάς, είχαμε δει ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι μπορούν να βγάλουν αποφάσεις και γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται. Όμως δεν μπαίνουν στις υπεύθυνες θέσεις. Δηλαδή το πρώτο τμήμα ή το δεύτερο ή το τρίτο ή η διοίκηση αυτού του πολυπληθούς σώματος γίνεται με ανθρώπους οι οποίοι προτείνονται από το κομματικό κράτος και υπηρετούν το επιτελικό κομματικό κράτος του κ. Σιμίτη σήμερα, του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρα στην πρόεδρο του Αρίου Πάγου την πήρε γραμματέα στο γραφείο του. Κάτι το οποίο δείχνει πολλά πράγματα σε όποιον θέλει να βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Εάν υπάρχει μια τέτοια δικαιοσύνη, τότε μπορείς να πεις ότι θα έχουμε κάθαρση, τότε μπορεί να πεις ότι θα υπάρξει αποκατάσταση των θυμάτων τα οποία, κύριε Παπαδόπουλε, δεν χωνεύεται αυτό. Δηλαδή ήταν όλα νέα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να... Όμως κατάλαβε ο κόσμος, νομίζω, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ότι δεν υπάρχει ούτε επιτελικό κράτος, ούτε κράτος. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είναι λία της κυβερνητικής εξουσίας, λία των κυβερνήσεων. Αντιμετωπίζεται σαν λία με θέμα τον προσπορισμό ωφελημάτων και χρημάτων για τον κομματικό στρατό. Ναι. Αναφερθήκατε πριν σε το θέμα της οικονομίας και στην πλήρη φτωχοποίηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με τα μνημόνια. Ως Συμμαχία Ανατροπής, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, τι αναφέρει το πρόγραμμά σας για το θέμα αυτό? Καταρχάς να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Γιατί μιλάει το κομματικό κατεστημένο, το κομματικό σύστημα και μιλάει ενιαία με διαφορές στα επιμέρους θέματα για μια υποτιθέμενη ανάπτυξη, για μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και ούτω καθεξής.
Κοιτάξτε, εγώ το χρησιμοποιώ συχνά στις συνεδρίες τις οποίες δίνω, γιατί είναι ίσως το πιο αφοπλιστικό, καταιγιστικό θα έλεγα επιχείρημα για το πού βρίσκεται η οικονομία. Τις διαπιστώσεις που έκανε πρόσφατα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας με το αρμόδιο Ινστιτούτο της και η Γενική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών, Εμποροβιοτεχνών Ελλάδας, η ΓΕΣΕΒΕ, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι ένας εργαζόμενος με μέσο μισθό δεν μπορεί να βγάλει πέρα από τις 20 του μήνα τις στοιχειώδες ανάγκες του. Θα σας πάω στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός, τρομακτικό ποσοστό, ανθρώπων δεν μπορούν να εξοβλήσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και εδώ δεν πρόκειται για παταγτζίδες, διότι μέχρι το 2008 ήταν πολύ μικρός ο αριθμός και το 2009 και 2010 που ήρθαν τα μνημόνια. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Ποιες είναι οι επενδύσεις που μας λένε? Είναι χρήματα τα οποία τοποθετούνται στο χρηματιστήριο, έρχονται από το εξωτερικό, κάνουν έναν κύκλο σαν αεροπλάνο πάνω από την Αθήνα, επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, έχουν το πλεονέκτημα και αρπάζουν από την εσωτερική αγορά κεφάλαια και στη συνέχεια βγαίνουν προς τα έξω για να πάνε σε ένα από τα λεγόμενα ισχυρά χρηματιστήρια, δηλαδή της Φραγκφούρτης, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης κτλ. Αυτό θεωρείται ανάπτυξη. Η έξοδος κεφαλαίων από την Ελλάδα, η οποία έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και ισοδυναμεί με αφέμαξη, ονομάζεται, επειδή γίνεται μια κίνηση κεφαλαίων, οικονομική ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε σαν ανάπτυξη την πραγματική παραγωγή. Και έτσι θεωρείται διεθνώς και αυτό είναι το κριτήριο για μια χώρα σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ανάλυσης της οικονομίας. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να στραφούμε στον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό τομέα, στη μεταποίηση, στα ελληνικά ορυχεία. Εδώ όμως χρειάζεται κάτι. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην Οικονομική Νομισματική Ένωση. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να μην ακολουθήσουμε τις διρεκτίβες και τις οδηγίες σε όλα τα ζητήματα αυτά που μας βάζουν. Θα πρέπει δηλαδή να επανεθνικοποιήσουμε ορισμένους τομείς της παραγωγής, τέτοιους που μπορεί πολύ γρήγορα να δημιουργήσουν αποτελέσματα, να κάνουν δηλαδή παραγωγική ανάπτυξη, ερχόμενοι και σε σύγκρουση με τέτοια συμφέροντα. Συμφέροντα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας Γερμανίας. Όχι για να κάνουμε τους παλικαράδες στην Ευρώπη και να λέμε ότι θα χτυπάμε εμείς το ΤΕΦΗ και θα χορεύει η Μέρκελ. Αυτό θεωρείται εφικτό ότι μπορεί να γίνει? Όχι. Το θεωρείται εφικτό? Δεν είναι εφικτό και είναι, αν θέλετε, επικοινωνιακό και πολύ φτηνό. Αλλά μπορούμε, όπως κάνουν μια σειρά χώρες, να βαδίσουμε το δικό μας δρόμο χωρίς να παρέμβουμε στα δικά τους. Αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, καλά το κάνουν, οι λαοί τους το αποφασίζουν, όχι εμείς. Έτσι ώστε να υπάρξει μια ανάσα στην ελληνική οικονομία. Θα πρέπει να επανακτήσουμε το τραπεζικό σύστημα. Δεν γίνεται το ταμείο του σπιτιού να το έχει ο γείτονας ή κάποιος από άλλη περιοχή, ο οποίος μάλιστα ελέγχεται ότι στην ουσία απομισά κέρδη από τον Παγκόσμιο Νότο και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου. Δεν γίνεται δηλαδή η αναξάρτητη αρχή και η Τράπεζα της Ελλάδας να λειτουργούν σε όφελος τρίτων στη χώρα μας. Πρέπει να επανεθνικοποιηθούν οι τράπεζες, θα πρέπει να γίνει εκαθάριση εν λειτουργία και έχει γίνει σε χώρες του εξωτερικού για να φανεί εν λειτουργία όμως το τι παίχτηκε μέσα και να μην φοβηθούμε. Τέτοια μας λέγανε και για την Αγγλία, η οποία δεν βγήκε από το ευρώ, βγήκε από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμόσαστε ίσως ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης της λίστας Πέτσα μας λέγανε ουρές φορτηγών θα είναι που δεν θα μπορούν να πούνε στην Αγγλία, ουρές ανέργων στο Μάντσεστερ θα περιμένουν, τα ράφια θα αδειάσουν. Κουραστήκαμε να. Και όμως δεν έγινε τίποτα. Η Αγγλία, παρότι έχει το City του Λονδίνου που εξυπηρετεί το τραπεζοπιστωτικό μπλοκ και εκεί εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν δηλαδή άμεσα συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ χειρότερα σε απίστευτο βαθμό από ότι εμείς, είχε ωφέλη. Η Στερλίνα βγήκε πιο ισχυρή και, εν πάση περιπτώσει, αυτή είχε άλλες πολιτικές, δεν μας ενδιαφέρουν. Η Βρετανία όμως είχε ένα πολύ ισχυρό νόμισμα, είχε μια ισχυρή βιομηχανία. Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν ισχυρή, γιατί ήταν και αυτή σε κρίση. Δηλαδή, η βιομηχανική της παραγωγή, μάλιστα και σε επισκέψεις μου εκεί, μου έκανε εντύπωση ότι δεν έβλεπα πλέον αγγλικά αυτοκίνητα και άλλα πράγματα.
Οι επιχειρήσεις της είχαν μπει στο πρικάκι των τραπεζών, η τραπεζοκρατία δηλαδή που χαλάει κάθε παραγωγή και μάλιστα από τα σποτάκια που βλέπαμε, τα οποία ήταν υψηλής ποιότητας πολιτικά σποτάκια του Φάρατς και άλλων. Καθόλου γραφική δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, τους έχουμε γνωρίσει, είναι πολύ σοβαροί και έχουν και σοβαρή άποψη για την Ελλάδα και την ιστορία της, η οποία μας τιμάει. Που έδειχναν ότι και η αλληλεία της είχε υποχωρήσει πάρα πολύ σε σημείο να γίνει προβληματική, τα αλλιευτικά της σκάφη. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει, διότι όλα αυτά προϋποθέτουν να μην κάνεις και νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αν δηλαδή τα πάρεις από τα νύχια των Γερμανών και της Γερμανοκρατίας, το πούμε έτσι, και της τραπεζοκρατίας των Βρυξελών και τα παραδώσεις στην εσωτερική οικονομική ολιγαρχία των δικών σου εγχώριων τραπεζών, δεν έχεις κάνει τίποτα απολύτως. Ναι. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξουμε και λόγω του επαγγέλματός σας, είστε γενικός ιατρός και είσαι σαν διευθυντής πρωτοβάθμιας στο ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Και έχω μετεκπαιδευτεί και στο ζαχαρόδι διαβήτη, αλλά εργάζομαι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για την πανδημία που έχει χτυπήσει την Ελλάδα και τον κόσμο, για τον COVID-19 μιλάμε, πανδημία, για το θέμα των εμβολίων που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Ναι. Θα μείνει στην ιστορία, δηλαδή θα μείνει πολύ περισσότερο από του 56 τη μεγάλη πανδημία, από του 68 τη μεγάλη πανδημία, που υπήρχαν τότε εκατομμύρια άνθρωποι νεκροί. Κατά τη γνώμη μου, η πανδημία και ύπαρκτη ήταν και ο ιός δεν είναι καθόλου αμεληταίος. Επικίνδυνος ήταν σε μεγάλες ηλικίες και σε ανθρώπους με άλλες συνοσηρότητες. Ωστόσο, σε πλανητικό επίπεδο και με μπροστάρι την Ελλάδα, με μία από τις πρώτες χώρες την Ελλάδα, αξιοποιήθηκε σε αφάνταστο σημείο για άλλους λόγους. Δηλαδή, για την εφαρμογή του μαζικού ελέγχου χειραγώγησης και πειθάρχησης του πληθυσμού μέσω σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, σύγχρονων μέσων και συστημάτων τεχνολογίας, κυρίως με το smartphone, όπου έγινε πράγματι ένα μεγάλο πείραμα για να μπορεί να ελεγχθεί ο πολίτης που βρίσκεται το 24ωρο. Και προβάλλονται άρθρα από την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, η οποία έλεγε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να γνωρίζουμε 17 φορές το 24ωρο που βρίσκεται κάποιος πολίτης. Σύντομα θα πάμε στις 34, εγώ πιστεύω θα έχουμε φτάσει τώρα στις 134. Αφαιρέθηκε το δικαίωμα της κίνησης του πολίτη, κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Ήταν ασύλληπτο να το φανταστεί και να το υποθέσει κανείς πριν λίγα χρόνια. Αυτό δηλαδή, συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δείτε, εδώ στην Ελλάδα, αφενός μεν αυτά τα μέτρα έγιναν οριζόντια, αφετέρου κράτησαν στο διηνεκές. Δηλαδή, τα 2,5 χρόνια πρωταγωνίστησε η χώρα μας σε αυτά τα μέτρα, πρωταγωνίστησε σε ποινές, σε πρόστιμα. Εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Αγγλίας που έχω προσωπική εμπειρία. Γινόταν σύσταση. Γινόταν δεύτερη φορά σύσταση. Σύλληψη ή πρόστιμο δεν έπαινε. Να σας πω το παράδειγμά μου σαν γιατρός. Διαβάζαμε και βλέπαμε εδώ και για την Ιταλία και για την Αγγλία. Εγώ είχα βγει μήνες σε αναστολή. Από την πρώτη μέρα με βγάλανε σε αναστολή. Δεν δέχτηκαν ούτε και μία αίτηση που ζητήσαν εκ των υστέρων αν έχουμε λόγους υγείας που αντίκειται στο εμβόλιο. Είχα ισχυρότατους λόγους υγείας, ούτε αυτό το δέχτηκαν. Δεν με κάλεσαν καν. Με βγάλανε σε αναστολή πολλούς μήνες. Διαπίστωσα ότι παρά τις ανακοινώσεις που γινόντουσαν, με εξαίρεση τη Γαλλία, με εξαίρεση και στην Αγγλία και στην Ιταλία, ζητούσαν τελικά ένα πιστοποιητικό από το θεράποντα γιατρό σου ότι δεν είσαι σε θέση να κάνεις το εμβόλιο. Και να έρθω λίγο στην ουσία, γιατί ξέρετε, έγινε η εισαγωγή μιας κατάστασης στον έλεγχο της κίνησης των πολιτών για να πάμε στις πόλεις των 15 λεπτών. Θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και το αποτύπωμα ενέργειας. Κλιματική αλλαγή υπάρχει. Αλλά εδώ την αξιοποιούν και αυτοί ακόμα περισσότερο από την πανδημία. Και σου λένε θα είσαι σε πόλεις των 15 λεπτών, διότι αν πας πιο έξω από αυτή την πόλη και ταξιδέψεις περισσότερο από 15 λεπτά, αφήνεις αποτύπωμα ενέργειας. Και ποιο είναι το αποτύπωμα ενέργειας? Εδώ μας λένε ότι το καθαρό είναι ένα, το LNG, το οποίο η γαλλική κυβέρνηση, νομίζω και η ολλανδική, ίσως και άλλες,
σε ανύποπτο χρόνο είχαν καταγγείλει ότι είναι το πιο βρώμικο προϊόν, γιατί καταστρέφει τεράστιες ποσότητες φυσικού πλούτου για να εξαχθεί και την πληρώνει όλος ο πλανήτης. Βγαίνει στην Αμερική, αλλά την πληρώνει όλος ο πλανήτης. Και είχαν πει ότι δεν θα το εφαρμόσουν ποτέ. Για να πάμε δηλαδή στο LNG, λέω ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα. Κατά πόσον είναι οι οικολογικές και κατά πόσον αφήνουν αποτύπωμα και τι είδους αποτύπωμα είναι οι μπαταρίες, αυτό που δεν είναι κατά μιας μορφής ενέργειας. Η Ελλάδα έχει δυνατότητα και για αιωλική ενέργεια και για ηλιακή ενέργεια. Έχει κάποιες δυνατότητες και πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά άλλο αυτό και άλλο. Να πουλήσεις 30 χρόνια πριν το λιθάνθρακα για να έρθεις πρωταθλητής και να ξεπεράσεις ακόμα και τη Γερμανία και μετά να αγοράζεις την ενέργεια που σου λείπει από την Αλβανία, η οποία και λιθάνθρακα. Να αφήσεις έξω, μας είπε ο κύριος Δένδιας, ότι δεν μας ενδιαφέρει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο ίδιο. Και κοιτάξτε, το φυσικό αέριο ξέρουμε όλοι ότι είναι ελαφρύ, ανεβαίνει στη στρατόσφαιρα και δεν μολύνει. Πώς το βγάλανε, βρώμικο. Πώς, τέλος πάντων, για να ξανάρθουμε στην πανδημία. Στο θέμα της πανδημίας, κυρίως. Να ξανάρθουμε στην πανδημία, γιατί το απλώσαμε πάρα πολύ. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Εμφανίσαν ένα εμβόλιο για έναν RNA ιό. Οι RNA ιοί συνήθως στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αντιμετωπίζονται με εμβόλια. Το έχω ξαναπεί και αλλού. Αν ανοίξει κανείς ένα πολύ καλό βιβλίο βιολογίας της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου, αναφέρει μέσα ότι στο AIDS δεν υπάρχει εμβόλιο. Διότι είναι RNA ιός και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Και μάλιστα βάζει και ερώτηση και κόβεται πολλαπλή τη επιλογή Μάρτιν Τζόι. Όποιο γράφει ότι έναν RNA ιό μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με εμβόλιο. Λοιπόν, αυτό το εμβόλιο από τη φύση του, από την κατασκευή του, είχε ελάχιστες δυνατότητες στήριξης των ανθρώπων που το κάνανε. Δεύτερον, είναι mRNA εμβόλιο που ακόμα για τον τύπο αυτό της φαρμακευτικής παρέμβασης δεν έχει πει την τελευταία λέξη η επιστήμη. Και βλέπουμε τώρα μία σειρά επιπλοκές και επιπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί, οι οποίες κρύβονται διεθνώς και στην Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή θα δουν το φως της δημοσιότητας. Και πήγαμε σε οριζόντιο εμβολιασμού. Βάλανε να εμβολιαστούν και τα παιδάκια. Βάλανε να εμβολιαστούν νέοι υγιείς, οι οποίοι ήταν ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες να νοσήσουν. Και από την άλλη μεριά λέγανε ότι όποιος εμβολιάζεται μπορεί να κυκλοφορεί και προσέξτε, τα εμβόλια αυτά δεν σκοτώνουν τον ιό. Σκοτώνουν την ακίδα. Ο ιός και μένει και πολλαπλασιάζεται και μεταδίδεται και όταν πάει στον άλλον άνθρωπο, επειδή δεν υπάρχει εμβόλιο εκεί, αν δεν έχει κάνει το εμβόλιο, βγάζει και την ακίδα. Χιλιάδες κόσμος έφυγε άδικα, διότι οι ηλικιωμένοι δέχονταν τα εγγόνια τους που είχαν εμβολιαστεί. Οι νέοι άνθρωποι έβγαιναν ελεύθερα σε μπαρ, διότι έκανα το εμβόλιο. Δηλαδή ήταν ένας λόγος. Στέλνανε αδίκως στο νοσοκομείο για μια λίμωξη που είναι λίμωξη της κοινότητας και αντιμετωπίζεται στην κοινότητα, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός κόσμου να φύγει από τις λεγόμενες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτό γίνεται και σε παγκόσμια κόσμια. Περισσότερος σκότωσαν οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρά ο ίδιος ο ίδιος. Και ευκαιριακές λοιμώξεις στην κοινότητα, διότι. Συγγνώμη, αυτό που μου λέτε είναι σημαντικό. Είναι καταγεγραμμένο αυτό, υπάρχουν είναι κάποια. Είναι καταγεγραμμένο. Καταρχάς φαίνεται ότι υπήρχε μια παράλληλη εξέλιξη την οποία δεν την πήραν υπόψη τους. Αλλά σε αυτά τα πράγματα δεν ακροβατείς, διότι βρίσκεις άλλες εξελίξεις και παθαίνεις ζημίες. Ότι έχει διπλασιαστεί ο επιπολασμός των νοσοκομιακών λοιμώξεων στις χώρες της Ευρώπης και της Δύσης. Έχει διπλασιαστεί. Στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι όσα υπάρχουν, ότι έχει τετραπλασιαστεί. Γι' αυτό είχαμε αυτό το πογκρόμ των θανάτων. Αλλά δείτε τώρα, ποιος ο λόγος, μία λίμωξη η οποία αντιμετωπίζεται στο σπίτι ή αντιμετωπίζεται ένα μεγάλο διάστημα στο σπίτι και ορισμένες από αυτές χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο, την έστελνες στο νοσοκομείο. Και ποιος ο λόγος, όσοι μέναν στο σπίτι, να τους απαγορεύει την πρόσβαση στα ιατρία. Είχαν κλείσει στα ιατρία. Τα ιδιωτικά ακτινολογικά, τα ιδιωτικά παθολογικά. Καθόταν όλο στο σπίτι, του λέγανε, έπαιρνε τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ και του έδινε οδηγίες ο ΕΟΔΗ. Ιατρική από το τηλέφωνο, όχι μόνο δεν γίνεται, τιμωρείται με βαριά ποινή. Είναι μη αποδεκτή ουσιαστικά. Είναι τελείως μη αποδεκτή. Καθόταν ο άλλος, του λέγανε, έχει πυρετό, λες και είναι ο πυρετός μόνο, κάποιος έτοιμο να τον ακροαστεί, να τον δει κλινικά, να δει κάποια άλλα σημεία. Ο άνθρωπος αυτός παρέμενε στο σπίτι,
Και στο τέλος, όταν ήταν να πάει, στην περίπτωση δηλαδή που έπρεπε να πάει, ήταν αργά. Δεν έπαιρνε αντιβίωση για τις ευχεριακές λοιμώξεις. Αυτοί που πεθαίναν στα νοσοκομεία, που ήταν μεγάλη μάζα, και είδατε τα απορίσματα, λίτρα κτλ. Δεν είναι αυτά ούτε συνωμοσιολογικά, ούτε ακραία, ούτε λαϊκιστικά. Το πόρισμα λίτρα, αν πάρει κάποιος. Δηλαδή, φεύγανε από τις νοσοκομιακές λοιμώξεις. Και αυτοί που μένανε στα σπίτια γιατί είχαν απαγόρευση να πάνε να κάνει μια εκτινογραφία να δούμε αν έχει πνευμονία στη γειτονιά σου, δηλαδή. Λες και ο γιατρός είναι ανάπηρος και δεν μπορεί να προστατευτεί. Ξέρετε, τόσα χρόνια βάζουμε κόσμο για να κάνει. Προστατευόμαστε από πολλές μεταδοτικές. Και δεν με αυτόν τον ιό έπρεπε να τρομάξουν τον κόσμο. Δηλαδή. Τέλος πάντων, και αυτοί πεθαίνανε πάλι από άλλες αιτίες, μάλλον από πάλι λοιμώξεις, όχι νοσοκομιακές, ευκαιριακές αυτή τη φορά λοιμώξεις κοινότητας. Διότι ο ιός άνοιγε τις πύλες του ανοσοποιητικού συστήματος και μετά ένα μεγάλο μικρόβιο, το οποίο είναι και δολοφόνος, αυτά είναι οι δολοφόνοι, έβρισκε ανοιχτές τις πύλες και κατατρόπαινε το ανοσοποιητικό σύστημα. Την πλήρωσαν οι μεγάλες ηλικίες, οι ευπαθείς ομάδες, οι παχύσαρκοι και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Μιλήσατε και για κάποιο άλλο ζήτημα πιο πριν. Μιλάμε για το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας και το θέμα των συνόρων. Και αφορά κυρίως τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα την Τουρκία, η οποία χθες είχε για τις εκλογές. Ποια είναι η θέση της Συμμαχίας Ανατροπής? Ήταν πολύ σημαντική. Για τις σχέσεις τις ελληνοτουρκικές και για τις εκλογές. Να πούμε λίγο για τις εκλογές. Και για τις εκλογές, βέβαια. Πήγε ώρα και να φτάσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αποδείχθησαν πολύ σημαντικές οι τουρκικές εκλογές. Είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 20 χρόνια στη κυβέρνηση. 22 για την ακρίβεια. 22, ναι. Δεν είναι και από άποψη πολιτικού προφίλ μία περίπτωση που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή ή αγαπητή από κόσμο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει βάλει την Τουρκία να κάνει 5 πολέμους. Επέμβαση στο Ιράκ, επέμβαση στη Συρία, ανοιχτή ήδη επέμβαση στην Κύπρο, επέμβαση στρατιωτική στην Αρμενία, επέμβαση στη Λιβύη 5 και έχει φτιάξει και κάτι βάση στην Νότια Αφρική, οι οποίες και αυτές μπλέκονται, δεν έχουμε στοιχεία. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει την Τουρκία κράτος τρομοκράτη, το οποίο κάνει πολέμους, τους οποίους μάλιστα τους κάνει. Θυμόσαστε με τη Συρία που λέγανε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε τον Άσαντ εδώ στο Λονδίνο να τον δικάσουμε, οι Τούρκοι θα το συλλαμβάνανε και τελικά δικάστηκαν άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια οικονομική ανάπτυξη την πρώτη και αρχές δεύτερης δεκαετίας της θητείας του. Όμως μετά, παρότι κράτησε την τουρκική οικονομία, διότι βγήκε από το δούνο του. Ο Ερντογάν πρέπει να το μάθει ο ελληνικός λαός αυτό. Έβγαλε την Τουρκία από το δούνο του. Δηλαδή, είπε σε αυτούς που λένε: ξέρετε, δεν μπορούμε και είναι δύσκολο και αυτό δεν γίνεται και τα λοιπά. Του λέμε: όχι, θα βγούμε. Θυμάμαι τότε τον πατέρα Μητσοτάκη που είχε πάει και έλεγε: οι άνθρωποι αυτοί, λίγο πριν την άνοδο Ερντογάν, δεν είχαν το πρωί στα ξενοδοχεία καφέ. Και δυστυχώς δεν πίνανε καφέ, είχαν λήψεις προϊόντα. Όταν ανέβηκε ο Ερντογάν, το σπάσε. Έχει δηλαδή, παρότι για μας δεν είναι αποδεκτός, ας πούμε, έχει κάποια ηγετικά προσόντα και μια πολιτική βούληση, όσο μπορεί και με το δικό του τρόπο να πάει την Τουρκία μπροστά κατά τη δική του άποψη, γιατί δεν είναι μπροστά η πόλεμη και το κράτος τρομοκράτης που φτιάχνει. Τα τελευταία χρόνια όμως υπήρξε οικονομική κρίση που, παρότι η Τουρκία κρατάει την παραγωγή της και είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Εμείς έχουμε ξυλώσει την παραγωγή, πρέπει να την ξαναφτιάξουμε. Αυτή την έχουν κρατήσει και την έχουν αυξήσει. Για δεν είσαστε ούτε στο ευρώ, ούτε στο σύστημα της βασιλείας, το τραπεζικό. Παρότι ήταν μέσα στη διεθνοποίηση της οικονομίας, είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, συμμετέχουν κτλ. Υπέστη μεγάλες ζημιές οικονομικές, είδατε τον πληθωρισμό που πήγε. Παρ' όλα αυτά κέρδισε τις εκλογές. Με μια σημαντική διαφορά, πιστεύω το πιθανότερο είναι τη δεύτερη Κυριακή που θα γίνει μαζί με τις ελληνικές να τις κερδίσει. Γιατί τη δεύτερη Κυριακή θα γίνει στις 28. Ναι. Διότι παρενέβησαν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κύριος Μπάιντεν, ο κύριος Μπλίνκεν, κυρία Νούλαντ. Έγινε δηλαδή ένα όργιο παρεμβάσεων με σκοπό να τον βγάλουν, γιατί διαφωνούσαν με τη θέση που κρατάει η Τουρκία στο θέμα της Ουκρανίας. Μία θέση ουδετερότητας. Διότι μιλάει και με τον Ζελένσκι και έχει και εκεί επαφές. Φαίνεται ότι ο τουρκικός λαός εξαμέστη, θεώρησε ότι θα μπλέξουν την Τουρκία σε πολεμικούς τυποδιοκτισμούς
δηλαδή σε απαγορεύσεις, να επιτρέψει να περάσουν πλοία της συλλογικής δύσης, σκάφη στρατιωτικά από τον Εύξεινο για να χτυπηθεί η Ρωσία και σε διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, θεώρησε ότι αυτό βάζει σε κίνδυνο την εθνική του ταυτότητα και την συνέχεια του σαν εθνικό κράτος με τον τρόπο που το θεώρησε και έφτασε να ψηφίσει τον Ερντογάν, τον καταραίοντα Ερντογάν και να δούμε και που ήταν κατάρρευση να καταραίει ο άλλος. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς η Ελλάδα στο θέμα της Ουκρανίας έχει κρατήσει την γραμμή του καλύτερου μαθητή και του μπροστάρι και για να έρθω στα υπόλοιπα εθνικά που βάλατε έχει φτάσει στο σημείο να αφαιρεί σημαντικά οπλικά συστήματα από τα νησιά μας τα οποία είναι στο στόμα του λύκου. Κινδυνεύουν, αν κάτι κινδυνεύει σαν εδαφική ακαιρεότητα διεθνώς σε όλα τα κράτη στην πρώτη λίστα είναι τα νησιά του Αιγαίου. Και θέλει μάλιστα, συζητάει να δώσει τους S-300 και τους Storm-1. Η Storm-1 είναι κάτι χοντρικά να το πούμε για τον κόσμο σαν τους S-300 που καλύπτουν αμυντικά τα νησιά. Και κατά τη γνώμη μου είναι αυτά τα δύο οπλικά συστήματα και μερικά ακόμα, τα Scalp και κάποια άλλα, είναι τα όπλα τα οποία δεν άφησαν τον Ερντογάν να χτυπήσει διότι τον έβαζαν σε ένα ρίσκο τόσο καιρό, διότι δεν έλεγε τυχαία ότι θέλει να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης. Κάποιος πρωθυπουργός που βγαίνει και λέει ότι θα αλλάξω τη συνθήκη της Λοζάνης, έχει αποφασίσει να χτυπήσει. Mm. Αλλιώς θα είναι γελίος και δεν θα έχει και καμία νόημα και καμία ουσία. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δίνουμε και αυτά τα όπλα στην ουσία για να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά και στη συνέχεια είτε με καθεστώς Ερντογάν είτε με καθεστώς Κεμαλιστών, Κιλιντζάρογλου ή όποιος τον διαδεχτεί να πούμε ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι και να πάμε σε συμφωνίες οι οποίες αλλάζουν την Ελλάδα με τη μορφή που τη γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή φτιάχνουν μια Ελλάδα με την Θεσσαλονίκη πολυεθνική, πολυπολιτισμική πόλη και με μπερδεμένο το ποιος έχει τον έλεγχο, φτιάχνουν ένα Αιγαίο το οποίο για να μπορέσεις να πας στη Μυτιλίνη πρέπει να περνάς από το σκάφος που κάνει τον έλεγχο από το Κρατικό Συμβούλιο Ασφαλείας του τουρκικού, μόνο έτσι θα μπορείς να περάσεις για την ασφάλειά σου. Θα έχουμε τον οικολογικό έλεγχο, όλα αυτά διότι οι ελληνικές κυβερνήσεις και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο και με τον κύριο Δένδια, έχουν συμφωνήσει στο να πάμε σε διαπραγματεύσεις, αλλά με δεδομένο ότι θα υποχωρήσουμε από τα 12 μίλια στα 4 ή στα 6. Δεν λέμε εκεί που είμαστε αντίκριστα ή είμαστε ο ένας πάνω ή κάτω από τον άλλο. Αυτό το θεωρείτε δεδομένο ότι θα γίνει, δηλαδή θεωρείτε δεδομένη την υποχώρηση της ελληνικής πλευράς. Ο Σαχαράκης, ο πρέσβης στην αρχή και ο κύριος Τσούνης, πριν από πολλά χρόνια, θεωρεί το μεμπτό κατ' κριτέο και επέσυρε την μήνυμη και την επίθεση όλων. Τελικά το πολιτικό σύστημα το έχει καταπιεί, δηλαδή είτε το αποδέχεται με πλάγιες δηλώσεις, αλλά σαφείς δηλώσεις, είτε δεν το απαντάει και έχουν αρχίσει από ό,τι κατήγγειλε και η Εφημερίδα Δημοκρατία και δεν διαψεύστηκε και μυστικές συνομιλίες ανάμεσα στον κύριο Καλίν και την εκπρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη, ούτε καν το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν η κυρία Σουρανή, τώρα νομίζω είναι μια άλλη κυρία, η κυρία Μπούρα, για συζητήσεις επάνω σε αυτό. Δηλαδή, θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά με βάση τα 4 και όχι τα 12 μιλιά, γιατί για να φτιαχτεί ΑΟΣ και η Φαλοπρεπίδα, ξεκινάς από το όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης. Για να φτιάξεις το εσωτερικό όριο, δεν μπορεί να φτιαχτεί αλλιώς. Όσοι ασχολούνται με τα γεωπολιτικά το γνωρίζουν αυτό. Και δια αυτού του τρόπου θα πάμε σε ένα συνυποσχετικό όπου η Χάγη δεν θα παίζει κανένα ρόλο γιατί το παιχνίδι θα έχει κρυθεί από τα πριν. Ναι. Γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σκληρό το να υποχωρήσουμε τα 12 στα 4 είναι πολύ ναυτικά μίλια. Όπως ήταν σκληρό το γεγονός ότι αναγνωρίσαμε σαν εθνική γλώσσα και δι' μακεδονική μια γλώσσα που δεν υπάρχει, που είναι βουλγαρική και η οποία δεν έχει σχέση καμία με Μακεδονία, δεδομένου ότι η Βούλγαρη Σλάβη ήταν αδελφός λαός εδώ στα Βαλκάνια, δεν είναι κανένας εθνικιστής, ούτε κανένας ξενοφοβικός, αλλά φτάσαμε και υπογράψαμε και είπαμε ότι είναι γλώσσα εθνική και είναι μακεδονική, μάλιστα κτλ. Αυτά έχουν επιπτώσεις δηλαδή στην πορεία. Τώρα θα φέρουν τα πρωτόκολλα συνεργασίας με τα Σκόπια,
τα οποία εν ολίγης μπερδεύουν την ελληνική δημόσια διοίκηση με τη δημόσια διοίκηση των Σκοπίων. Δίνουν δηλαδή αρμοδιότητες σε εμάς τα Σκόπια, αρμοδιότητες δικές μας τα Σκόπια. Λες και είμαστε αδελφοκράτος για να επέλθει μια σύγχυση στη Βαλκανική και να γίνει αυτό που έχει πει ο κύριος Ράμα, ότι πρέπει κάποτε να μπερδευτούμε και να μην γνωρίζει ο ένας ποιο κοινοβούλιο αποφασίζει για μια περιοχή. Τα κοινοβούλια λέει πρέπει να είναι ενιαία. Αυτός φαντάζεται τη Μεγάλη Αλβανία ότι θα την περάσει μέσα από αυτούς τους τρόπους. Και είδαμε τώρα ότι την επίθεση που κάνανε κατά του Ομογενή εκεί, ο οποίος. Κάτω του Ομογενή υποψήφιο δημάρχου. Ο οποίος. Ναι, κέρδισε τσεκ. Γενικά τα ευτικά θέματα έχουν παραδοθεί και αυτό είναι ατύχημα διότι κοιτάξτε. Θα φέρουν πιο κοντά τον πόλεμο. Να σας πω κάτι. Η Αγγλία με τη συνένεση της Ελλάδας έβαλε την Τουρκία στην Κύπρο. Πριν η Τουρκία δεν ήταν στην Κύπρο. Εμείς τη βάλαμε. Και φτιάχτηκε αυτό που φτιάχτηκε, μια χένουσα ανοιχτή πληγή, την οποία πληρώνουμε δεκαετίες. Και καλά κάνουμε και την πληρώνουμε, αλλά την πληρώνουμε δεκαετίες. Τώρα πάνε να φέρουν την Τουρκία στο Αιγαίο, ώστε τις επόμενες δεκαετίες να κυπροποιηθεί το Αιγαίο. Αν διαβάσετε. Δεν διαφέρουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Εγώ δεν έχω καταλάβει και. Καλά, ο κύριος Βαρουφάκης νομίζω είναι μέσα σε όλα αυτά και άλλους από τον δεξιό χώρο να δείχνουν ευθέως διαφωνίες πάνω σε αυτά. Υπάρχει μια γενική συνένεση, απέτηση μάλλον της γερμανικής υποδιοίκησης της χώρας και των ΗΠΑ, που είναι αυτό που είπε ο πρέσβης. Ο καινούριος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος στους Δελφούς δεν ξέρω αν. Ο Τζορτ Τσούνις, λέτε. Ναι, ο κύριος Τσούνις, μάλιστα οι δηλώσεις του λογοκρίθηκαν και τα επίμαχα σημεία βγήκαν. Έπρεπε να ψάξει κανείς πολύ για να τα βρει και δυστυχώς έτσι ο κόσμος μένει απληροφόρητος. Ο οποίος μας είπε ότι παιδιά εκεί τσακωνόσαστε, φταίτε και οι δύο. Δηλαδή, τσακώνονται ποιοι. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι 18 νησιά, 4.000 χρόνια ελληνικά. Που δεν έχουν ψυχή τουρκική, είναι δικά μου, τον βάζει στην ίδια μοίρα με την Ελλάδα, η οποία έκανε βόλτες στο Όρουτς Ρέις μέσα σε ελληνικά χωρικά, ήταν και ελληνική βαλοκορπίδα, και δεν έβγαλε κουβέντα και έβγαινε ο κάθε κύριος εδώ, μην πω ονόματα υπουργών, και έλεγε ότι δεν είναι τίποτα πάνω από το νερό περνάει και τα λοιπά. Πάνε να μας ενοχοποιήσουν κιόλας για να δημιουργήσουν μια κατάσταση, όπως είπα, ανοιχτής χένουσας πληγής στο Αιγαίο και βέβαια χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε μια Ελλάδα με χαμένη την παραγωγή, με προβλήματα καρατόμησης στο Αιγαίο, με σύνορα τα οποία θα είναι θολά για το ποιος πληθυσμός μπαίνει και βγαίνει, γιατί κάνουν και μετακινήσεις πληθυσμών τεράστιες, ας πούμε, τώρα ζούμε σε αυτούς τους αιώνες, δεν θα μπορεί στη συνέχεια να σταθεί στα πόδια της και να διεκδικήσει ένα άλλο μέλλον και μια καλύτερη προοδευτική προοπτική. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τις προσεχείς εκλογές, κατεβαίνετε, φαντάζομαι ο στόχος σας, όπως και όλων των κομμάτων, είναι να μπουν στη Βουλή. Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα σε περίπτωση που μπείτε στη Βουλή. Θα παίξετε κάποιο ρόλο σε συνεργασία με κάποιο κόμμα, με ποια από τα κόμματα που θεωρείτε ότι μπαίνουν σίγουρα στη Βουλή, είσαστε πιο κοντά στην ιδεολογική τοποθέτηση, αν χρειαστεί κάποια συνεργασία. Η συγκυβέρνηση, η κυβέρνηση δηλαδή των τριών μεγάλων για τις 22 του μηνός είναι έτοιμη και είναι κλεισμένη. Η διαφορά υπάρχει στο ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Νομίζω διαφαίνεται ότι και αυτό το έχουμε κάπως διευθετήσει να μην είναι ένας από τους δύο και το πώς θα μοιραστούν τα υπουργεία. Η διαφορά δηλαδή υπάρχει και πιθανά να γίνουν και δεύτερες εκλογές μόνο και μόνο για τη νομή και τη διαχείριση της εξουσίας. Για τη λία της εξουσίας, για να μπορέσουν να κρατήσουν τους κομματικούς στρατούς, γιατί πλέον έχουν απεμποδίσει ιδεολογίες, αρχές και πρότυπα και δεν μπορούν αλλιώς να υπάρχουν σαν κόμματα παρά μόνο μοιράζοντας πίτες. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα το κομματικό σήμερα είναι ένα ενιαίο μπλοκ, δεν έχει διαφορές. Επομένως, δεν έχει σημασία αν θα κάνει ο κύριος Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα μπει στην πορεία ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς πολλούς υπουργούς για να μην έχει την ευθύνη και χρεωθεί τη ζημιά. Παρένθεση, θα φέρουν και πέμπτο μνημόνιο, έτσι. Σε κάποια συζήτηση θα το αναλύσουμε γιατί δεν αξίζει τόσο σύντομα να το θέσουμε. Ή θα κάνουν πρέσπες νέες στα βόρεια σύνορά μας και πρέσπες του Αιγαίου στο Αιγαίο. Θα είναι και οι τρεις μαζί με κάποιον από το χώρο του κύριου Ανδρουλάκη.
ο οποίος έχει αρπάξει την ευκαιρία και λέει ότι από μένα θα είναι ο πρωθυπουργός κανένας από τους δύο κτλ. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό πλέον διακομωδείται, γι' αυτό και το debate, από ό,τι κατάλαβα, μιλώντας με συναδέλφους που ήταν σε εφημερίες κτλ. Βλέπαν τι γίνεται στην τηλεόραση. Παρεμπιπτόντως, το παρακολούθησε τον debate, δεν το παρακολούθησε. Όχι, δεν το παρακολούθησε και ο κόσμος. Δηλαδή, όπως και πάρα πολλοί κόσμος δεν το παρακολούθησε. Και δεν το παρακολούθησε. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια πια γενικευμένη κρίση της πολιτικής. Δηλαδή, η απαξίωση της έχει φτάσει σε τέτοια σημεία που ο κόσμος γυρίζει ευθέως στην πλάτη. Δεν πρέπει όμως να τους χαρίσει την ψήφο του. Εμείς κυνηγάμε τον έναν ψήφο σε όλη την Ελλάδα. Από τα Γιάννενα μέχρι τον Εύρο και το Καστελόριζο κυνηγάμε τον έναν ψήφο, όχι μόνο για τη Βουλή, γιατί θα είναι συμβολικό και θα δώσει άλλες δυνατότητες, αν μπορέσουμε και πούμε στη Βουλή, μπει μια ανατρεπτική, ριζοσπαστική, υγιής φωνή που πατάει όμως στα πόδια της και δεν μιλάει για ιδεοληψίες και πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα στην πρακτική εφαρμογή. Κυνηγάμε τον ένα ψήφο για να υπάρξει ένα μήνυμα, να υπάρξει ένα ποσοστό, να φτιαχτεί η αντίπαλη τάξη πραγμάτων, να μπει έτσι το νερό στο αυλάκι για να προχωρήσουμε στις επόμενες και τις μεθεπόμενες επιλογές πολλαπλασιαστικά σε ένα κοινωνικό λαϊκό κίνημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την έκφραση, να το πούμε έτσι, το οποίο θα διεκδικήσει μια άλλη πορεία της χώρας, γιατί στόχος μας είναι μια άλλη εξουσία. Από εκεί ξεκινάμε. Δεν μπορούμε να πούμε σε συνεργασίες και άλλωστε δεν μας θέλουν κιόλας σε τέτοιες συνεργασίες. Ούτε εσείς θα επιδιώξετε κατά βέβαια. Με άλλους μικρότερους όχι μόνο θέλουμε, αλλά προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν μικρότερα κόμματα και οργανώσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο κομματικό κατεστημένο και στην κομματική τάξη πραγμάτων την κυρίαρχη, προσπαθήσαμε να έχουμε συνεργασία και θα προσπαθήσουμε και μετά τις εκλογές.